3, 2, 1 και πάμε. Είσαι σεφ στην ταινία. Ναι, στην ταινία είμαι σεφ. Να είναι καλά ο Λάμπρος ο Βακιάρος που στηρίζει αυτή την προσπάθεια με τις γνώσεις του. Που βέβαια, οπότε έχει μαγειρέψει στο σετ ο Λάμπρος. Εσύ το ξέρετε καλύτερα από εμάς σε καθημερινή βάση. Γίνεται ανάρκωστο φαγητό, ποιος θα το φάει. Το δικό μου δεν ξέρω αν θα θέλω να το φάνε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, σιγά σιγά. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι το κεντρικό ζευγάρι θα ήσασταν εσύ και η Κατερίνα. Ναι, από την αρχή, από την αρχή. Από την αρχή είπαμε ότι θα την κάνουμε μαζί την ταινία. Είστε μαζί και στο θέατρο. Αφού το μαζί εσένα δεν σε αγχώνει λίγο μαζί πάρα πολλές ώρες. Απ' τη μία μπορεί να είναι αγχωτικό, απ' την άλλη όμως έχεις και την ευκαιρία να δεις και τον άνθρωπό σου κάποια στιγμή της μέρας. Επειδή δουλεύουμε 14-15 ώρες τη μέρα, δεν έχεις χρόνο να βρεθείς με τον άλλο καθόλου. Τουλάχιστον έστω και στα πλατό, στους φυσικούς χώρους, στο θέατρο, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις για τις κουβέντες. Είναι θετικό γιατί η Κατερίνα ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει ζήσει το σενάριο από την αρχή του. Οπότε με βοηθάει και τη βοηθάω σε πολλά πράγματα. Πότε βγαίνει στους κινηματογράφους? Κατά 99% πρώτου του 20, ενέμερα από το χρονιά. Τηλεοπτικά εκεί που σε ξέρουμε. Να, στο τέλος τη θέση μου. Συνεχίζουμε κανονικά. Κατάκτη. Καλή επιτυχία σε όλα και καλές εμπνεύσεις. Να συνεχίσεις, να ψάχνεσαι και να δημιουργείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και το κανάλι σας και την εκπομπή σας. Να είστε καλά που έχετε και το Λάμπρο το Βακιάρο εκεί. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Λάμπρο το Βακιάρο, ειλικρινά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάνετε πρόβες και στο σπίτι, γιατί είναι και το θέατρο που έρχεται, είναι η ταινία. Κάνετε πρόβες ή κάνετε ο καθένας στο δωμάτιό του? Όχι, κάναμε πρόβες για την ταινία με τον σκηνοθέτη. Κάναμε πρόβες στο θέατρο. Όχι, δεν κάνουμε πρόβες στο σπίτι, αλλά βοηθάμε ο ένας τον άλλον γενικότερα, στα λόγια, στο ότι συζητάμε. Σίγουρα είναι πολύ βοηθητικό. Σε φοβίζει τόσο πολύ το μαζί σε όλες τις δουλειές? Όχι. Δεν ξέρω τι θα σου απαντούσα σε 2 χρόνια ή σε 1 χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω απίστευτα όμορφα και το απολαμβάνω, γιατί δεν χρειάζεται να χωριστούμε για να δουλέψουμε. Οπότε είναι η επιλογή μας για φέτος. Έτυχε κιόλας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Γιάννης είχε έρθει μαζί μου όταν μου διάβαζε η Μιμή το έργο. Μας άρεσε πάρα πολύ και ξαφνικά της ήρθε της Μιμής η ιδέα ότι θα ήθελε πολύ να είναι και ο Γιάννης. Δηλαδή, θέλω να σου πω, έτυχε αυτό. Στην ταινία περνιέται το μήνυμα ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Αν ο έρωτας περνάει από το στομάχι, είμαι πάρα πολύ άτυχη, γιατί δεν μαγειρεύω. Και δεν με συμφέρει καθόλου αυτή η φράση, θέλω να σου πω. Ο Γιάννης μαγειρεύει, παραγγέλλεται, τι γίνεται σε αυτό το σπίτι? Κοίταξε, ο Γιάννης είναι η ευκαιρία του να μάθει να μαγειρεύει. Ωραίο. Έχει φτιάξει μέχρι τώρα τίποτα? Ναι, μαγειρεύει. Όχι, μαγειρεύει. Μαγειρεύει απλά ούτως ή άλλως. Και να μαγείρευα, επειδή λείπουμε όλη μέρα από το σπίτι, δεν υπάρχει ο χρόνος. Τρώμε στο γύρισμα, στο δρόμο. Τι γίνεται με σένα, θα σε δούμε στη μεγάλη οθόνη? Όχι, εντάξει. Όχι ακόμα. Τι κάνεις τότε εδώ? Εδώ βοηθάω το φίλο μου τον Γιάννη. Για την καινούργια ταινία που ετοιμάζει, το Για Πάντα. Του δείχνεις πώς να μαγειρεύει, γιατί είναι σεφ στην ταινία. Ναι. Μόνο που γελάς, κατάλαβα. Όχι, εντάξει. Είναι πιο εύκολο από τη μεριά του σκηνοθέτη να έχει να σκηνοθετήσει ένα ζευγάρι που είναι και στην πραγματικότητα ζευγάρι? Είναι εύκολο, είναι και δύσκολο. Είναι εύκολο γιατί έχουμε δουλέψει τρεις μαζί, έχουν δουλέψει και οι δυο τους πολύ. Είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν φορές που η σχέση τους στην πραγματικότητα είναι διαφορετική από την σχέση που απαιτεί η σκηνή. Δηλαδή τα παιδιά είναι αγαπημένα, πρέπει να τσακωθούν, οπότε είναι λίγο εκεί πέρα. Αλλά ευτυχώς και οι δύο είναι πολύ καλοί ηθοποιοί. Συμμετέχετε κι εσείς στο Για Πάντα? Συμμετέχω τώρα. Ήρθα να κάνω λιγάκι τον κομπάρσο στο Γιάννη. Ο Γιάννης είναι, τι να πω, ένας υπέροχος φίλος, σαν γιος μου είναι. Μου το ζήτησε και έρχομαι με μεγάλη χαρά. Συμμετοχή στο Για Πάντα. Πώς προέκυψε αυτό? Όχι συμμετοχή, πολύ τίποτα. Βουβό, βοηθητικό ρόλο. Βουβό. Πόσα λόγια είπατε? Κανένα. Από ένα βουβός. Ο Αλέξανδρος μίλαγε, εγώ μόνο άκουγα και χαμογελούσα.